τον πρόεδρο των ξενοδόχων στο Ρέθυμνο και βέβαια πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης. Κύριε Τσακαλάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Συγχαρητήρια και για τα νέα σας καθήκοντα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Μας έδωσε μία πάσα, θέλω να ξεκινήσω λίγο πριν πάμε στις προσδοκίες των ξενοδόχων και στο κλίμα που διαμορφώνεται στο τουριστικό κομμάτι. Διανύουμε προεκλογική περίοδο και η Στέλλα Μαθιουδάκη στάθηκε σε κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις που τα τελευταία χρόνια ζητούν και οι ξενοδόχοι. Για πείτε μας λίγο, τι θέσατε στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να τα υπενθυμίσουμε, και ποιες δεσμεύσεις, καθώς διανύουμε προεκλογική περίοδο, έχετε λάβει? Προσέξτε, αυτό που του υπενθύμισα είναι ότι οι επιβαρύνσεις, δηλαδή το μη μισθολογικό κόστος των ξενοδοχείων στην Ελλάδα, είναι το μεγαλύτερο σε επίπεδο Ευρώπης. Του υπενθύμισα ότι περιμένουμε κάτι εκεί. Είδα ότι την επόμενη μέρα το ανακοίνωσε σε μια από τις ομιλίες του, ότι θα κατέβει ακόμα παρακάτω. Όπως επίσης, του υπενθύμισα ότι είχε υποσχεθεί ότι στο τέλος της τετραετίας ο φόρος εισοδήματος για τις επιχειρήσεις θα κατέβαινε στο 20%. Με χαρά πάλι είδα ότι μετά από 2 μέρες και αυτό κάπου ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στο υπόμνημα του είχαμε πολλά πράγματα. Ένα είναι η αύξηση του συντελεστή δόμησης για τις ξενοδοχειακές μονάδες από 15% έως 20%, κάτι που το έχουν κάνει σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, και αυτό είναι ένα αναπτυξιακό μέτρο, διότι αυτομάτως θα κινήσει την οικοδομή παντού. Μάλιστα. Μην ξεχνάμε ότι την περίοδο της πανδημίας οι μόνοι που κάνανε επενδύσεις, και μάλιστα 5 δισεκατομμύρια, ήταν οι ξενοδόχοι. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή πολλά τα σενάρια αναφορικά με αυτοδυναμία, με κυβερνήσεις συνεργασίας, με το γεγονός ότι με την απλή αναλογική δεν θα έχουμε κυβέρνηση, πιθανότατα, πιθανότατα σενάρια, να πάμε και σε δεύτερη έτσι, εκλογή, σε δεύτερη κάλπη αρχές Ιουλίου, επηρεάζει διαχρονικά το εγχώριο τουριστικό προϊόν μια προεκλογική περίοδος και μια, σύμφωνα με τα σενάρια, παρατεταμένη εκλογική περίοδος? Μία ομαλή προεκλογική περίοδος δεν επηρεάζει. Αλλά εάν μπούμε σε ακυβερνησία και έχουμε και παρατράγουδα, τότε σίγουρα θα επηρεάσει. Αυτό είναι που φοβόμαστε κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο σήμερα, πάμε στο τώρα. Μας έδωσε το ρεπορτάζ η Στέλλα Μαθιουδάκη πριν από λίγο, πριν από εσάς. Θέλω λίγο να επιβεβαιώσετε, αν επιβεβαιώσετε το ρεπορτάζ, αναφορικά με το καλό κλίμα το οποίο διαμορφώνεται ακόμα και σε σχέση με την περσινή σεζόν, το 2022. Προσέξτε, σε επίπεδο χώρας, τον Μάρτιο μήνα, σε σχέση με το 2019, είχαμε ένα σύν 24% στις αφίξεις όλης της χώρας από το εξωτερικό. Σε σύνολο χρόνο είχαμε 12,8% αύξηση. Τον Μάρτιο πάλι, σε σχέση με το 2022, είχαμε 81,1% αύξηση σε αφίξεις και 87,5% στο σύνολο του χρόνου. Για τον Απρίλιο δεν έχουν βγει ακόμα τα αποτελέσματα, όμως είναι ενθαρρυντικά, γιατί είναι παραπάνω από τις περσινές αφίξεις. Περιμέναμε κάτι καλύτερο από αυτό που ήρθε, δεν ήρθε, όμως ό,τι ήρθε είναι στο σύν. Εμείς δουλέψαμε δηλαδή για την εθνική οικονομία, βάλαμε πλάτη ξανά, όλα τα ξενοδοχεία που άνοιξαν, δεν νομίζω ότι κάποιος περιμένει ότι θα βγάλει κέρδη, οι περισσότεροι μπήκαν μέσα. Παρόλα αυτά, οι πληρότητες στα αυτά που είχαν ανοίξει κοιμάνθηκαν από 30 έως 50% για τον Απρίλιο, και ορισμένα τις ημέρες των γιορτών του Πάσχα είχαν μια υψημένη πληρότητα. Μάλιστα. Για τον Μάιο όμως, ναι, που τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε κάτι πολύ καλό και σε ορισμένα χρόνια δεν ανοίξαμε καθόλου, προϊονίζεται αυτή τη στιγμή μια πληρότητα της τάξης του 70 με 80%. Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο 70%, αλλά επειδή περιμένουμε και τις τελευταίες στιγμές τις κρατήσεις,
πιστεύω ότι θα πλησιάσουμε στο 75% ή 80%. Μάλιστα. Κάτι που είναι πάρα πολύ θετικό. Να κλείσουμε λίγο με το Σύνδεσμο Ξενοδόχων Κρήτης και την σύστασή του, την ίδρυσή του, όπως θέλετε. Εσείς, τι κενό έρχεται να καλύψει? Προσέξτε, καταρχήν δεν είναι ίδρυση, είναι επαναδραστηριοποίηση. Γι' αυτό είπα όπως θέλετε εσείς, γιατί πολλά έχουν ακουστεί. Ναι, ο σύνδεσμος αυτός υπάρχει από το 1990, του οποίου μέλη ήταν και οι τέσσερις νομοί της Κρήτης. Και αυτοί δηλαδή που σήμερα μέχρι στιγμής δεν έχουν προσχωρήσει, αλλά και αυτοί που μπήκανε. Για ποιο λόγο δεν έχουν προσχωρήσει άλλες περιφερειακές ενότητες? Έχουν κάποιες μικροενστάσεις, τις οποίες θα τις ξανασκεφτούν και αυτοί, θα τις δούμε κι εμείς. Θα περιμένουμε προτάσεις όπως έχουν πει ότι θα κάνουν και βάσει αυτών θα προωθήσουμε την καλύτερη εκπροσώπηση του κλάδου της φιλοξενίας συνολικά. Να πω εδώ ότι το brand name είναι Κρήτη. Ιδρώσαμε να το καταφέρουμε και να το πετύχουμε και να το καθιερώσουμε. Μάλιστα. Αν θυμάστε στο παρελθόν πηγαίναμε όλοι ξεχωριστά και οι τέσσερις νομοί ξεχωριστά, τέσσερις φορές τα ίδια έξοδα, και μας βλέπανε και παντού και βλέπανε την Κρήτη χωρισμένη. Κάτι που σήμερα η περιφέρεια με τη στάση της το έχει κατακτήσει και το έχει πετύχει. Και κατά τα πρότυπα της περιφέρειας θελήσαμε κι εμείς να συνεργαστούμε. Μάλιστα. Όλοι μαζί. Κατανοητό. Προς καλύτερο όφελος. Και όχι μόνο για προώθηση του προϊόντος, αλλά επειδή έρχονται και πολλά ακόμα, δηλαδή σε λίγο καιρό θα μας διαλέγουν σαν προορισμό βάσει του sustainability, βάσει της βιωσιμότητάς μας. Αυτό για να καθιερωθεί και να καθιερωθεί η Κρήτη σαν Green Destination χρειάζεται πολλή δουλειά. Μάλιστα. Θα χρειαστούμε τουλάχιστον 4-5 χρόνια. Θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα πάλι. Κύριε Τσακαλάκη, θα αναπτύξουμε και τους στόχους και την ατζέντα σας και τις προτεραιότητες σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,